Κύριε Μητσοτάκη, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Λίγο πριν αρχίσει μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα που διοργανώνετε εσείς προσωπικά. Γνωρίζουμε οι πάντες ότι σε όλη τη γη δεν υπάρχει οικογένεια έμεσα ή άμεσα που να μην έχει βιώσει τον καρκίνο. Η δικιά σας ευαισθησία από πού ξεκινάει και τι σήμερα θα παρακολουθήσουμε στην ημερίδα αυτή που διοργανώσατε. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα ότι ο καρκίνος χτυπάει την πόρτα σχεδόν σε κάθε οικογένεια και καλείσαι πλέον να αντιμετωπίσεις, να δώσεις τη μάχη με τον εχθρό σε εισαγωγικά. Επειδή τα πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία σε κάνουν ουσιαστικά να κατασταλάζεις όταν περνούν και εγώ μετράω 30 και λες πλέον ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι πιο ουσιαστικό, θέλω να κάνω κάτι το οποίο να ξεφεύγει από τις αντιπαραθέσεις, από τις πολιτικές αν θέλεις αντιδράσεις, από όλα αυτά τα οποία αν θέλεις εντός εισαγωγικών είναι κενά και να σταθώ σε εκείνο που αντιμετωπίζει ο συμπολίτης μου, ο συνάνθρωπός μου, εγώ ο ίδιος. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα ασθένειας, είτε αυτό είναι μεγάλο είτε αυτό είναι μικρό. Μέσα από αυτό λοιπόν παραδειγματιζόμαστε, αναθεωρούμε, επαναπροσδιορίζουμε αν θέλεις τη στάση μας στη ζωή. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Πλέον, επί της ουσίας πράγματα, σε ό,τι με αφορά και ό,τι αφορά το mazimagazine.gr και δίνω πρώτη προτεραιότητα στα θέματα υγείας. Αφορμή η πολύ καλή μου γνωριμία με έναν αξιόλογο επιστήμονα, τον κύριο Στυλιανό Γιασά, ο οποίος είναι ογκολόγος-παθολόγος και έχει όλη εκείνη την καλή διάθεση να ενημερώσει τον κόσμο. Με αφορμή λοιπόν αυτή του την δεκτικότητα στο κομμάτι της ενημέρωσης, μου έδωσε και το έναυσμα να ξεκινήσω αυτή την επικοινωνία με τους Κορίνθιους, γιατί εγώ εδώ γεννήθηκα, στον τόπο αυτό έζησα, όπως και εσύ και όλοι μας και αγαπάμε τον τόπο μας, όπως και να το κάνουμε. Με δεδομένο ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης από τους φορείς, από την τοπική αυτοδιοίκηση, αν θέλεις, και από την πολιτεία, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε, νομίζω, θεωρώ υποχρέωση στα θέματα υγείας να στεκόμαστε μπροστά. Φοβάται ο κόσμος ακόμα, κυρία Μουζάκη, οι γυναίκες φοβόνται να πλησιάσουν τους γιατρούς. Φοβάται γιατί δεν είναι ενημερωμένος. Και αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης κι εμείς. Έτσι. Και ο καθένας σας αναλογιστεί την ευθύνη. Ναι, φοβάται. Φοβάται γιατί δεν έχει ενημερωθεί, φοβάται γιατί δεν γνωρίζει τι είναι ο καρκίνος, ότι είναι ιάσιμος, ότι αν τον προλάβεις, τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να προσέχεις, τι πρέπει να φροντίζεις. Και βεβαίως φοβάται γιατί υπάρχει και εκείνο η έξωθεν μαρτυρία, αν θέλεις, στην κοινωνία, που λέει «Α, έχει πρόβλημα». Και κάποια στιγμή αυτό το αντιμετωπίζει άσχημα αυτός ο οποίος βιώνει μια κατάσταση. Επειδή έχουμε βιώσει ή περισσότεροι αυτό που λέμε, πώς νιώθετε ότι στην Κόρινθο είμαστε πολύ απροστάτευτοι, θα έλεγα, ότι δεν υπάρχει ένα ογκολογικό τμήμα σε μια πολύ μεγάλη πόλη, όπως είναι η Κόρινθος, με ένα τεράστιο νοσοκομείο? Το είπα και προηγούμενο, ότι υπάρχει πρώτον έλλειψη ενημέρωσης και δεύτερον έλλειψη αντιμετώπισης. Πολλά μεγάλα προβλήματα στην Κόρινθο δεν αντιμετωπίζονται, Νίκο, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και μη σε πάω σε μεγάλα προβλήματα, μάστιγες προβλήματα. Εδώ ξαφνικά όλα τους βάζουμε μια χρυσόσκονη. Τα πασπαλίζουμε, τα διπλώνουμε με σελοφάν και τα προσφέρουμε. Δεν είναι έτσι. Η ουσία και η καθημερινότητα ακουμπάει κάθε πόρτα που υπάρχει, όχι μόνο στην Κορινθία. Και πόσο μάλλον στην Κορινθία που, όπως είπες, πλέον ο πληθυσμός της μεγαλώνει και αυξάνεται. Εγώ σας εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί έχουμε ανάγκη τη δική σας επιτυχία στο συγκεκριμένο θέμα. Όλοι μαζί θα το παλέψουμε αυτό. Εμείς που λεγόμαστε ότι υπηρετούμε την ενημέρωση. Απλά ο καθένας πρέπει να βρει το σημάδι του, το στίγμα του. Εγώ καλώ όλους μας. Όλοι μας μπορούμε. Και αν δεν μπορεί η πολιτεία και οι φορείς, μπορούμε εμείς, οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερς, τα παιδιά στις κάμερες, να ξεκινήσουμε κάτι μόνοι μας, αν δεν μπορεί η πολιτεία. Ενημέρωση σε θέματα υγείας, σε θέματα κοινωνίας, σε θέματα που μας χτυπάνε και μας μαστιγώνουν κάθε μέρα. Δηλαδή, μέσα από τη σελίδα σας θα μπορούμε να ενημερωνόμαστε καθημερινά για αυτό. Πλέον θα γίνει σκοπός αυτό. Και έρχονται και άλλες πολύ σημαντικές ενημερωτικές συναντήσεις για άλλα θέματα, όχι μόνο για τον καρκίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.